σας. Στο συναισθηματικό τομέα δίνετε πολλά και παίρνετε λίγα. Δυστυχώς έχετε το μειονέκτημα να κολλάτε, να δένετε, να συζητάτε και να κάνετε συναισθηματική παρέα με άτομα που είναι τελείως διαφορετικά από εσάς. Με άτομα που δεν μπορείτε να φτάσετε ποτέ ο ένας τον άλλον. Αν θέλετε λοιπόν να περάσετε καλά, θα πρέπει να βρείτε ένα άλλο τέρι, κάτι άλλο. 22, 28 και 34 τα τυχερά σας νούμερα. Από θέμα υγείας, προσέξτε τη μέση και τα πόδια που μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν, ιδιαίτερα μέση και γόνατα. 18, 42 και 13 τα τυχερά σας νούμερα. Να κλείσουμε την πρώτη μας εξάδα με το ζώδιο της Παρθένου. Ένα ζώδιο. Με ποιο ζώδιο ταιριάζουμε εμείς? Το είπα. Με τους δίδυμους. Ερωτευμένη είσαι. Είμαι. Με τον κύριο Τζέκο. Εδώ που ταιριάζουμε. Είμαι σε άλλο λέω. Είναι αλλού αγάπη μου. Και με την Έφη. Παιδιά, πάμε εδώ να φύγουμε. Δεν άφησε το εκτονίσω από μια ώρα. Λοιπόν. Εσείς που γεννηθήκατε, γεννήκετε στο ζώδιο της Παρθένου, προσέξτε λίγο περισσότερο πώς μπορείτε να τακτοποιήσετε τις παλιές επαγγελματικές σας εκκρεμότητες. Δώστε σημασία στη λεπτομέρεια. Βάλτε τα πράγματα σε καινούργιες βάσεις, τακτοποιήστε τα και πείστε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας ότι μπορούν να σας έχουν εμπιστοσύνη. Μόνο τότε θα έχετε τη χαρά και την ικανοποίηση να ανεβάζετε σιγά σιγά τα οικονομικά. Ενώ στο θέμα των συναισθηματικό, νομίζω ότι το να κοιτάτε δεξιά-αριστερά και να μην βλέπετε σε ένα σημείο που πρέπει να δείτε είναι λάθος. Και αυτό το έχετε καταλάβει εδώ και ένα τρίμηνο περίπου, που ό,τι ξεκινήσετε να κάνετε στραβώνει. Από θέματα υγείας δεν διατρέχετε κινδύνους. 28, 29 και 34 τα τυχερά σας νούμερα. Το ζώδιο που ταιριάζει με εσάς είναι ο ζυγός, για τον οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ή στο δεύτερο μέρος των ζωδίων. Λοιπόν, σπάσαμε το ρεκόρ Guinness. Σπάσαμε. Καλά το κάναμε. Ξυριστήκατε. Ξυριστήκαμε. Άσως ή δεν ξυρίστηκες όλοι οι υπόλοιποι. Πόσα άτομα. Ξυρίστηκε ο Χρυσοχοίδης και δεν ξυρίστηκε ο Τάσος. Ναι, είδες. Λοιπόν, μισό, τι θα τα πεις, ότι ο Χρυσοχοίδης είναι καλύτερος από τον Τάσο? Όχι. Ο καθένας είναι καλύτερος στο μέρος του. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν, κυρίες και κύριοι, σπάσαμε ρεκόρ Guinness. Ξυρίστηκαν 2.150 άντρες ταυτόχρονα. Πόσο? 2.150. 150. 2.150 άντρες. Γύρω στους 700, υπολογίζω. Όχι, ήταν μετρημένοι. Αφεντικούς, λέει. Καλά, λέγε εσύ. Ας λέω εγώ τι θέλω. Εγώ θα λέω, λέγε και εσύ. Το εν τρίτο πάει. Μιλάει πήρα. Λοιπόν, έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Καβαλάρι, στις αποθήκες του Μασούτη, με την ευγενή χορηγία της Ζιλέτ, γιατί παραχώρησε όλες τις κριτικές μηχανές. Ξυρίστηκαν 2.150 άτομα. Σπάσαμε λοιπόν το ρεκόρ Guinness. Την παρουσίαση έκανε ο Γιώργος Σολιανός, η Δέσποινα Καμπούρη και η Μαρία Λουίζα Βούρου. Φυσικά η εκπομπή ήταν εκεί. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς έγινε. Φυσικά, πάμε. Είστε έτοιμοι? Ορίστε. Μαθαίνει πολύ γρήγορα. Okay, so you give the signal. After you give the signal, I start my watch 20 okay. minutes. First we need to put the gel on the face. Λοιπόν. Πάμε την αντίστροφη μέτρηση. Όλοι μαζί. Ετοιμαστείτε. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ξεκινάμε. Βάλτε το τζέλ στο πρόσωπο σας. Τζέλ στο πρόσωπο. Τζέλ στο πρόσωπο. Ακούτε τις εντολές μας για να το κάνουμε σωστά. Όλοι τζέλ στο πρόσωπο. Και μην ξεχνάτε στη συνέχεια θα ρυθμίσουμε τις 5 κινήσεις και θα τις κάνουμε μαζί. Δεν θα ξυριστεί κανείς μέχρι να πούμε τις 5 κινήσεις. Κανείς δεν θα κουμπίσει ξηραφάκι στο πρόσωπο. Πρέπει να είμαστε πολύ τυπικοί. Τζέλ στο πρόσωπο όλοι. Όταν τελειώσουμε με το τζέλ, δεν ακουμπάμε ξηραφάκι στο πρόσωπο. Προσοχή. Αλλιώς θα κοπούμε. Δεν θα σπάσουμε το ρεκόρ. Απλώνουμε το τζέλ σε όλο το πρόσωπο. Όλο το πρόσωπο. Απλώστε το καλά για να είμαστε γρήγοροι στη συνέχεια. Για πάμε να δείξουμε οι Έλληνες τι αξίζουμε, ότι μπορούμε να κερδίσουμε και αυτή την πρωτιά. Μην ακουμπήσει κανείς ξηραφάκι ακόμη. Μόλις δώσουμε το παράγγελμα ξυριστείτε, τότε θα ξεκινήσετε όλοι μαζί τη διαδικασία. Ταυτόχρονα.
ταυτόχρονα και θα κάνουμε τις 5 κινήσεις που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ότι έχουμε ξυριστεί. Και φυσικά θα πρέπει να ξυριστεί όλο το πρόσωπο. Δεν θα αφήσουμε κανένα σημείο αξύριστο. Πώς πάμε με το τζέλ, το απλώσαμε. Όλοι! Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν απλώσει τζέλ ακόμη. Περιμένουμε. Όσοι δεν έχουν απλώσει τζέλ να σηκώσουν χέρια να βλέπουμε και εμείς τι γίνεται, παιδιά, από εδώ. Παιδιά, ωραία, πολύ, περιμένουμε. Πολύ προσεκτικά, γιατί έστω και ένας να κάνει λάθος, θα την πληρώσει με όλη την ύφη. Περιμένουμε. Είναι κάποιος που δεν έχει βάλει ακόμη τζέλ στο πρόσωπο. Να δω χέρια. Από ό,τι βλέπουμε, νομίζω πως όλοι πρέπει να έχουν βάλει τζέλ. Άρα, ξαναρωτάμε, έχετε βάλει όλοι τζέλ στο πρόσωπο? Τέλεια! Λοιπόν, ωραία. Με το που θα πούμε ξυριστείτε, θα ακούσετε το πάμε πρώτα και θα κάνουμε την πρώτη κίνηση. Μαζί! Μία απλή κίνηση ξυρίσματος. Μόνο μία κίνηση, εντάξει! Μαζί με το δικό μας παράγγελμα. Λοιπόν, έτοιμοι! Ξεκινάμε το ξύρισμα. Πάμε, ξυριστείτε. Πάμε την πρώτη κίνηση όλοι μαζί. Ένα! Όλοι μαζί μία κίνηση. Έγινε η πρώτη κίνηση. Περιμένω να τελειώσουν όλοι την πρώτη κίνηση. Όλοι την πρώτη. Τελειώσατε όλη την πρώτη κίνηση. Πάμε στη δεύτερη δηλαδή. Με το δικό μας δύο, εντάξει. Δύο. Μπράβο, δεύτερη κίνηση. Πολύ σωστά. Μην πάτε στην τρίτη κίνηση, μην κουνάτε το ξεραφάκι πάνω σας. Κάναμε όλη τη δεύτερη κίνηση. Μη κουνάτε πολλές φορές το ξυραφάκι. Μόνο μία κίνηση. Κι ας μην κόψει καλά, απλά να κάνουμε τη μία κίνηση. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην τρίτη κίνηση. Πάμε, πάμε για την τρίτη. Τρία. Τρίτη κίνηση. Μπράβο. Μία κατεβασιά και σταματάτε. Δεν ξύριζες τ' άλλο. Κάνατε όλη την τρίτη κίνηση. Προχωράμε! Πάμε για την τέταρτη! Έτοιμοι λοιπόν! Τέσσερα! Μία κίνηση, μπράβο! Έτσι! Κάνατε όλη την τέταρτη κίνηση! Είναι κάποιος που δεν την έχει κάνει! Άρα πάμε για την πέμπτη και τελευταία κίνηση που χρειάζεται για να καταμετρηθεί σωστά το ρεκόρ Guinness! Έτοιμοι! Πέντε! Μπράβο! Κάνατε όλη την πέμπτη κίνηση! Είναι κάποιος που δεν την έχει κάνει! Ωραία! Τώρα συνεχίζετε ελεύθερα το ξύρισμα και ξυρίζετε όλο το πρόσωπό σας! Όλο το πρόσωπο! Ελεύθερα! Ελεύθερα! Όσες κινήσεις θέλετε! Μέχρι να ολοκληρώσετε και μόλις ολοκληρώσετε, σηκώστε το χέρι σας και ενημερώστε τον επόπτη ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να βιάζετε, έχουμε 20 λεπτά χρόνο συνολικά. Ξυριστείτε καλά και όταν τελειώσετε σηκώνετε το χεράκι και προσοχή, δεν αφήνουμε μουστάκι ή μούση ή κάτι παρεμφερές. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γκάλωπ. Γκάλωπ. Κι άλλο γκάλωπ. Τι πιστεύετε ότι κάναμε σήμερα? Το πήραμε! Για να δούμε, περιμένουμε τη Σεϊντά, γιατί από Σεϊντά, αυτήν εξαρτώνται όλα. Έλα να μας τα πεις. Αντιπροσωπεύει τα ρεκόρ Guinness. Επίσημη αντιπρόσωπο. Είναι επίσημη αντιπρόσωπος, η οποία θα κρίνει αν σήμερα καταφέραμε και σπάσαμε το ρεκόρ. So, I am the adjudicator, actually, for your record attempt. And my job as an adjudicator is to witness the record attempt from the beginning until the end. Δουλειά της είναι να βλέπει πώς πραγματοποιείται το ρεκόρ από την αρχή μέχρι το τέλος. And make sure that all the guidelines are being followed. Και να εξασφαλίσει ότι όλες οι μικρές λεπτομέρειες ακολουθούνται ακριβώς. Before I announce the result, the final result, I can confirm that all
guidelines are being followed. Πριν ανακοινώσει το αποτέλεσμα, μπορεί να μας πει ότι όλα έγιναν με τον σωστό και κανονικό τρόπο. Hey! Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό φοβόμουν. So, the record which you participated today was most people shaving simultaneously. Το ρεκόρ που προσπαθήσαμε να καταρρύψουμε σήμερα ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυρίζονται ταυτόχρονα. And the current record holder for this record at the moment is India with 1,868 people shaving simultaneously. Η κάτοχος του ρεκόρ μέχρι στιγμής είναι η Ινδία με 1,868 ανθρώπους οι οποίοι ξυρίστηκαν ταυτόχρονα. Yes. So, who is the winner? Is India yet the winner, the holder of the record? Να σκέφτω. Να σκέφτω, δεν ξέρω. Να σκεφτεί, δεν ξέρει. Okay. Okay, so I have the honor today to announce, or actually before announcing, I would like to say one last thing. I would like to say thank you to Matsutis for their invitation. They have been invited me to here. Thank you very much. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μασούτη και τη Ζιλέτ. I don't know. So, θα το δώσετε στον κύριο Μασούτη. Στον κύριο Μασούτη, Μασούτη. The current record holder of this record is India, 1,868 people shaving, and Greece has... Για να δούμε πόσοι ξυρίστηκαν στην Ελλάδα ταυτόχρονα. 2,150! Congratulations, Greece! Συγχαρητήρια! Το ρεκόρ πλέον ανήκει στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Τέλεια! Σαΐντα, πού είσαι? Τέλεια! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί σήμερα αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τους όλους. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ τόσες πολλές ώρες, αλλά τελικά άξιζε ο κόπος. Το ρεκόρ είναι πλέον ελληνικό. Goodbye, India. Οι Έλληνες ξέρουμε να κερδίζουμε και το αποδείξαμε για άλλη μία φορά! Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Μπράβο σας. Γεια σας. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα καρέκλα γραφείου από 49 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Ονειρεύεσαι τον επαγγελματικό χώρο που θέλεις να φτιάξεις? Στο καρεκλόραμα δουλεύουμε για το όνειρό σου. Παράγουμε, εισάγουμε, διαθέτουμε ό,τι πιο καινούριο σε ασυναγώνιστες τιμές. Καρεκλόραμα. Έλα και δες. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα, σαλόνια από 449 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ελεύθερη και σήμερα κοντά σας, κοντά μας ο Νίκος Κορδερέας. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Εσύ, Νίκο μου. Ναι, για το ζυγό. Για εσάς που ανήκετε στο ζώδιο του ζυγού, προσέξτε λίγο περισσότερο τα οικονομικά σας και μην κάνετε αγορές αν δεν είστε βέβαιοι.